Καλησπέρα, Κυπριάννα. Καλησπέρα, Αλεξία. Κυπριάννα, το ερώτημα που θα σου πω πρώτα είναι πότε αναμένουμε να δούμε τις συγκεκριμένες αυξήσεις στα καύσιμα. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρωτηριωχών Κύπρου, Αλεξία, έφερε στην πρίφη ότι αναμένεται να δούμε σύντομα τις αυξήσεις, αφού πριν από ένα μήνα το βαρέλι του πετρελαίου ήταν 15 δολάρια πιο φθηνό και τώρα είναι πιο πάνω, ενώ ήδη υπήρξαν δύο αυξήσεις τελευταίως και περιμένουμε ακόμα μία-δύο αυξήσεις τιμές. Όσον αφορά να πούμε τα πιο καύσιμα θα δούμε ένα αύξηση. Ο πρόεδρος μας ανέφερε ότι πρέπει να περιμένουμε αύξηση στα καύσιμα κίνησης αλλά και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και πώς η αύξηση αναμένεται να εμφανίσει το πετρέλαιο, γνωρίζουμε? Η πρόβλεψη του συνδέσμου Αλεξία ήταν ότι συνολικά το πετρέλαιο μπορεί να πάει από 6 μέχρι και 8 σεν πάνω και έχει ήδη αυξηθεί κατά 3 με 4 σεν, άρα μπορούμε να αναμένουμε ακόμα λίγα σεν αύξηση. Να σε ρωτήσω όμως τώρα, συνεχίζουν να πηγαίνουν αρκετοί στα κατεχόμενα για αγορά καυσίμων? Ναι, Αλεξία, συνεχίζεται το μεγάλο ενδιαφέρον για καύσιμο το κατεχόμενο, αφού το χαρακτήρισε και αρνητικό γεγονός ο πρόεδρος του συνδέσμου, ο οποίος μας είπε ότι έγινε μια προσπάθεια για να καταπολεμηθεί αυτό το φαινόμενο. Όμως επειδή δεν συνεχίστηκε, δεν είχαν πολλά αποτελέσματα. Και το αντίκτυπο αυτού μας είπε ότι είναι γενικό, διότι ήταν πολύ πάνε στα κατεχόμενα και φοδιάζονται. Αποφεύγουν τις φορολογίες που φορολογούμαστε στις ελεύθερες περιοχές και έτσι η κυβέρνηση μελλοντικά θα βάλει τους φόρους αλλού. Ναι, έχουμε δει αρκετά ρεπορτάζ σχετικά με αυτό το θέμα. Να σε ευχαριστήσουμε, Κυπριάννα, για την ενημέρωση. Καλή σου συνέχεια.